12 το βράδυ καθισμένο στο δωμάτιο. Σε μια πολυθρόνα παλιά που είναι στο παράθυρο. Δίπλα να στέκομαι κι εγώ και να κρατώ στα αριστερό μου χέρι. Να ποτώ χωρίς καθόλου να το πιω. Έξω μου τόσο καιρό με τη βροχή να σκάσει στο δρόμο. Το παράθυρο θολό από την άχνα μου μόνο. Σιγά σιγά να παραλύω από τη δράση του Τζόνι. Και ο κόσμος έξω να κρύβεται από την υδάτινη σκόνη. Μόλις είδα μια παλιά κασέτα πεταμένη ανάμεσα στα βιβλία που έχω χρόνια να ανοίξω. Αλλά το στέρεο χαλασμένο αφού έχω χρόνια να παίξω κάποιο τραγούδι που θέλω να μου θυμίσω. Εκεί που κάθομαι λοιπόν ξαφνού ακούω μια φωνή να ψιθυρίζει μες στα αυτή, μα δεν ακούω την κραυγή γιατί ακούγεται στο βάθος μια γυναίκα να μιλά ένα τηλέφωνο που λες και κάποιος πήρε κατά λάθος. Ναι, ποιος? Άκουσμα αυτό της γυναικείας φωνής. Το τηλεφώνημα που τελικά δεν ήτανε κανείς. Προκάλεσε με στο μυαλό μου την ιδέα της δράσης. Το σκηνικό που σου θυμίζει όταν κάποιον θα χάσει. Ξαφνώς το σώμα μου ένιωσα μια τάση ανατριχύλας. Μάλλον η υγρασία του δωματίου θα είναι η αιτία. Κάτι τα σε πει όμως το νιώθω βαριά. Αφού ποτέ δεν είναι η τύχη αυτή που κάνει σκηνικά. Ακούω βήματα αθόρυβα και φοβισμένα από την πόρτα της κουζίνας. Το ρυμπός βουβός να έρχεται καθώς σιγά σιγά να κατευθύνεται σε μένα. Η καρδιά μου να χτυπά σαν κεραυνός με διαστήματα. Φόβος, ναι, πανικός. Το χαρακτήρισα αφού αυτό με κατακλεί την ώρα τούτη. Σε κατάρα που τη ρίχνει μια γριά ρημίτισα με μια ελιά στη μύτη. Η ώρα έφτασε λοιπόν για να αντιμετωπίσω ένα κίνδυνο που κάποτε θα έπρεπε να σταθώ απέναντι σε κάποιον άγνωστο μύθο ή κάτι άλλο που δεν γνωρίζω ακόμα στο παρόν. Φτάνει η στιγμή λοιπόν, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Πρώτα σκιά με φέσια, βλέπω μόνο αυτό. Μα τίποτα άλλο κι εγώ. Σηκώνω το όπλο, σημαδεύω στο άγνωστο σκοτεινό. Και τότε πάλι μια στραπή να φωτίζει το δωμάτιο. Πλύζω τη σκανδάλη και τότε ξαφνικά πατώ.